Δεν ξέρω, εγώ νομίζω είναι ψεύτικα αυτά όλα. Είναι αληθινά. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα ότι κάθε μήνα διεξάγεται μια φορολοταρία από την οποία προκύπτουν χίλιοι τυχεροί που κερδίζουν 1.000 ευρώ. Η δυσπιστία του κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι που ωφελούνται τελικά από τη διαδικασία είναι λίγοι και κανείς δεν έχει ακούσει για κάποιο παράδειγμα τυχερού λαχνού. Ισχύει, αλλά δεν ακούγεται στη δημοσιότητα, αδελφέ. Κάθε τέλος του μήνα κληρώνονται. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε. Εσύ συμμετάσχετε σε αυτό. Άμα παίρνω κάρτα ψώνια, μπαίνει στο λογαριασμό, αλλά πρέπει να κοιτάς μετά εφαρμογή, να τα δεις όλα και τα αν κερδίζεις. Είναι χιλιάδες νούμερα. Τώρα ο φοροτεχνικός λέει ότι κατευθείαν πάνε στο λογαριασμό σου. Εσείς έχετε τύχει να κερδίσετε ποτέ? Ούτε έχω ακούσει και κανένα. Πάντως 1.000 άτομα παίρνουν κάθε μήνα από 1.000 ευρώ. Αυτό γίνεται γιατί... Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιχειρώντας να δώσει κίνητρα στα χαμηλότερα εισοδήματα για την ενίσχυση των συναλλαγών με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικού χρήματος, καθιέρωσε και 2 αλλαγές στη διαδικασία. Σε φορολογούμενους με μηνιαίες συναλλαγές μέσω καρτών από 100 έως 1.500 ευρώ θα αντιστοιχούν περισσότεροι λαχνοί της φορολοταρίας του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, κάθε φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να κερδίζει στη φορολοταρία μέχρι 2 φορές το χρόνο. Όχι, δεν έχω συμμετάσχει. Δεν έχω ενημερωθεί καν. Δεν το γνωρίζω. Όχι. Προφανώς είναι και αυτός έναν τρόπος να κυλάει η οικονομία. Mm-hmm. Δεν έχω υπόψη μου κάποιον που να έχει κερδίσει. Φαντάζομαι ότι είναι καλό μέτρο, τουλάχιστον για το κράτος, με την έννοια ότι υποχρεώνεσαι να μην φοροδιαβεύεις. Κάρτα χρησιμοποιώ, αλλά 1.000 δεν είδα. Όχι, δεν το πάω καλά και με την τεχνολογία, τα platforms και τέτοια. Παλιά σχολή είναι. Να έχει κερδίσει όχι, αλλά νομίζω ότι ότι γίνεται αυτό το έχω ακούσει. Φαντάζομαι η εφορία κατευθείαν δεν το κάνει. Ναι. Όχι, δεν έχω ακούσει για κανένα γνωστό, όχι. Όχι, δεν έτυχε σε μένα, δεν έτυχε τίποτα. Δεν έχει, παρόλο αυτό το βρίσκεται θετικό το να επιβραβεύεται έτσι ο κόσμος. Δεν ξέρω. Αν έχει αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ναι, νομίζω είναι θετικό. Πρόσφατα αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της φορολοταρίας Ιουλίου του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΕΔΕ με βάση τις συναλλαγές των φορολογούμενων του μηνός Ιουνίου με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της φορολοταρίας μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.